Οι βάκχες του Ευρυπίδη παρουσιάστηκαν το Σάββατο το βράδυ στις Μυκήνες, στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Άργους Μυκηνών. Οι βάκχες γράφτηκαν το 407 π.Χ., όταν ο Ευρυπίδης βρισκόταν στην Πέλα της Μακεδονίας. Στο έργο εξιστορεί το ερχομός του βάκχου Διονύσου στη Θήβα, κατά τον οποίο ο Πενθέας φωνεύεται από τη μητέρα του Αγάβη, επειδή αντιστάθηκε στη λατρεία του νέου Θεού. Στο έργο του μεγάλου αρχαιοποιητή συνυπάρχουν το τραγικό, το δραματικό και το θεατρικό στοιχείο. Θα δούμε τις βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία της αξιόλογης επιδαυρικής ηθοποιού κυρία Ζωζό Ζάρπα, η οποία ήταν και η δασκάλα μου στην υποκριτική σχολή Θεμέλιο. Η τραγωδία βάκχες πραγματεύεται κυρίως την έλευση του Θεού Διονύσου στην Ελλάδα και τη λατρεία του και στη συνέχεια την έλλειψη της αποδοχής της κόρης του Κάδμου, της Αγάβης και των αδελφών της, όπου τιμωρούνται με το θάνατο του γιού της Αγάβης, του Πενθέα. Σας ευχόμαστε να το απολαύσετε. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια λιτού και σύγχρονου δράματος. Θεωρώ μεγάλη χαρά και τιμή που ήρθα να παίξουμε τραγωδία σε αυτόν τον τόπο, μπροστά από την πύλη των Λεόντων και την Ακρόπολη των Μυκηνών, που κλείνει όλη την ιστορία του τόπου μας και του πολιτισμού. Ξαφνικά αισθάνεσαι πολύ υπεύθυνος ως Έλληνας και Ελληνίδα και είναι μεγάλη χαρά να παίξουμε την τραγωδία εδώ, τις βάχες του Ευρυπίδη. Ανεξάρτητα από το μπορεί να μην έχουν ζήσει και δει τραγωδία, θα έπρεπε να έχει ένα θέατρο, είναι πολύ σημαντικός τόπος οι Μυκήνες. Εγώ δεν είχα έρθει, είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να ενισχυθεί και με ένα θέατρο και πιστεύω θα έχει μεγάλη επιτυχία και από προσέλευση αλλά και από ηθοποιούς και παραγωγές και θεάσου θα ήθελα να παίξω σε αυτό το που είναι ιερός χώρος, είναι εκπληκτικό. Αισθάνομαι εγώ συγκλονισμένη, ελπίζω να πάει καλά η παράσταση γιατί το θεμέλιο έχει σαν βάση και πιστεύω η τραγωδία είναι τα θεμέλια που έχει χτιστεί ο πολιτισμός μας και κακώς τον αγνοούν την τραγωδία και γι' αυτό δεν κάνουν και στις σχολές τραγωδία. Έχουμε μια ιδιαίτερη σπεσιαλιτέ. Εμείς διδάσκουμε τραγωδία σαν κύριο μάθημα και τα παιδιά από εκεί τελειώνοντας τη σχολή μας μπορούν να παίξουν από την επίδαυρο μέχρι σε musical. Αλλά θα υπάρχει το φόντο από κάτω που λέγεται τραγωδία που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι βάκχες του Ευρυπίδη είναι μία από τις πιο σύνθετες τραγωδίες. Είναι μία τραγωδία όπου μάχεται διαρκώς και αενάως η λογική με το υπέρλογο και μια τέτοια παράσταση εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο των αρχαίων Μυκηνών είναι μια πάρα πολύ όμορφη σύνθεση. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης. Εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους τους συμμετέχοντες τους από την πλευρά του κόσμου. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς σε όλους αυτούς τους συντελεστές της ΚΕΔΑΜ που σκέφτηκαν να κάνουν μια τέτοια παράσταση με ένα υπέροχο background όπως είναι τα αρχαία των Μυκηνών, ένα παγκόσμιο μνημείο. Μπράβο να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες. Θεωρώ ότι έχει ανάγκη ο κόσμος και δεν είναι μόνο το αρχαίο θέατρο του Άργους ούτε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Μπορούν να δίνονται παραστάσεις. Υπάρχουν και αυτοί οι χώροι που πρέπει και φαντάζομαι ότι πρέπει να τους εξελίξουμε ακόμα περισσότερο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που σκέφτηκαν να κάνουν μια τέτοια παράσταση σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Εύχομαι κύριε Δήμαρχε να γίνει απαρχή και να καθιερωθεί όχι μόνο μια φορά το χρόνο ή τη δεκαετία ή δεν ξέρω πότε και πόσο, αλλά ή δυνατόν περισσότερες φορές το χρόνο. Έχουμε ανάγκη. Ο Σύλλογος Ατρίδες τον λένε πολιτιστικό, εγώ τον λέω εκπολιτιστικό σύλλογο. Χρειαζόμαστε πολιτισμό, κύριε. Χρειαζόμαστε γνώση. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και οι εποχές οι σημερινές είναι ακόμα πιο πονηρές. Η Ελλάδα και ο ελληνισμός είναι στο τέλος τους. Κινδυνεύουμε. Βάχες εμπρός, εμπρός, βάχες εμπρός, εμπρός. Βάχες, βάχες εμπρός. Βάχες εμπρός, εμπρός, βάχες εμπρός, εμπρός. Βάχες, βάχες εμπρός. Βάχες εμπρός, εμπρός. Ποιος είναι εκεί στην πόρτα? Για φωνάξτε τον Κάδμο εδώ. Του Αγίνωρα το γιο.
που από τη Σιδώνα ήρθε εδώ στη Θήβα και τους πύργους της έκτισε. Πείτε του ένας πως τον θέλει ο Τηρεσίας. Κοίνος ξέρει ποιος ο λόγος που ήρθα. Τη συμφωνία που κάμαμε δυο γέροι. Να τη λήξουμε θύρσους με κισό. Το μάρια να φορέσουμε λαφίσια. Η κλονάρια κισού στο κεφάλι μας. Ένιωσα τη λαλιά σου, αγαπητέ μου. Σοφού σοφή λαλιά. Και να, προβαίνω με την ιερή πανέτοιμο στολή μου. Πρέπει να μεγαλύνουμε το βάχο που η θεία του δύναμη έλαμψε σε όλο τον κόσμο, όσο μπορούμε πιότερο. Γιατί είναι της κόρης μου, παιδί. Λοιπόν, Τηρεσία, πες, πού να πάμε να στήσουμε χορούς. Τα βήματά μας πού να σύρουμε. Πού το ασπρόμαλό μας να σύσουμε κεφάλι. Εσύ που ξέρεις, γέρο στον γέρο, οδήγα Τηρεσία. Ακούραστος κι εγώ, στη γη το θύρισο θα χτυπώ μέρα νύχτα. Με χαρά μας, τα γερατιά μας τα έχουμε ξεχάσει. Έχεις κι εσύ καρδιά σαν τη δική μου, σαν να είμαι νέος. Και σε χορούς θα ορμήσω. Λοιπόν, να ζέψω άλογα στο βουνό να πάμε. Τιμή ο Θεός αξίζει πιο μεγάλη. Να σε οδηγήσω εγώ, γέρο στο γέρο. Θα μας πάει ο Θεός και δίχως κόπο. Και μόνοι από τους πολίτες για τον Βάκχο θα στήσουμε χορούς. Ναι, γιατί οι άλλοι δεν έχουν γνώση. Εμείς έχουμε μόνο. Λοιπόν, αργούμε. Έλα, από το χέρι μου πιάσου. Α, στο χέρι σου βάλε το δικό μου. Ένα ψυχός τους θεούς, θνητός εγώ. Με τους θεούς δεν κάνουμε ξυπνάδες. Όσα παλιά, πατροπαράδοτα όσα βρήκαμε, αυτά κανείς δεν θα τα ρίξει λογισμός λεπτεπίλεπτης σοφίας.